θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής απόψε, γιατί η ζωή μου επιφύλασε ένα τέτοιο βράδυ, σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Να σας πω ότι εχθές προϊστάμου ήμουν πρόεδρος του Ιστορικού Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε, την 1η Οκτωβρίου του 2013, που για πρώτη φορά μετά το κρέμισμα του ναού της ομάδας μας, έγινε ένα συμβούλιο το οποίο όλες οι πλευρές έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να ξαναεργευτεί ο περίφημος ναός μας στο ιστορικό μας χώρο του οικοπαίδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Και θέλω να το πω αυτό και να ζητήσω από όλους τους αεξίδες, σε όποια θέση και αν βρίσκονται, και από όλους τους δημότες της Νέας Φιλαδέλφειας, σε όποια θέση και αν βρίσκονται, και από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρξει αυτή η ενότητα και να ολοκληρωθεί αυτό το μοναδικό έργο που για όλους, για άλλους λιγότερο, για άλλους περισσότερο, θα έχει μόνο καλά και όλοι θα ωφεληθούμε από αυτό το πράγμα. Θέλω να ζητήσω από την ομάδα μας και από όλους τους φορείς και τους οπαδούς και τα μέλη μας να είμαστε ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια, να στηρίξουμε τον κύριο Μετσανίδη, ο οποίος ο Θεός τον έστειλε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, και να δηλώσω, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, ότι στην εταιρεία που θα χτιστεί αυτό το γήπεδο, κατ' ουσίαν είμαστε όλοι μέτοχοι, όλοι μέλη και όλοι οι οπαδοί μας έχουν το πρώτο και το τελευταίο λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους. Να ζητήσω όλοι να είμαστε αργοί και να στηρίξουμε τον κύριο Μετσανίδη να μπορέσει αυτό το έργο να πάρει σάρκα και οστά το γρηγορότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ.